είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε επίπεδο αρχηγών γίνεται μια συζήτηση σχεδόν με άδεια έδρανα και αυτό είναι εξαιρετικά αμήχανο για όλους μας. Αλλά πιστεύω ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία, παρά την έκτακτη κατάσταση την οποία βιώνουμε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανασταλεί. Έχουμε χρέος να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, να εμποδίσουμε όσο μπορούμε την εξάπλωση του ιού, αλλά βεβαίως οφείλουμε να προστατεύσουμε και τη δημοκρατική λειτουργία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται, έστω και με αυτές τις έκτακτες συνθήκες, η σημερινή συνεδρίαση. Ισχύει, συνάδελφοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη μιας υγειονομικής κρίσης παγκόσμιας με πρωτοφανείς διαστάσεις που κάνει πολλούς να μιλάνε για τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ανθρωπότητας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συμφωνούμε, νομίζω όλοι, ότι στις συνθήκες αυτές το κύριο, το βασικό, είναι η ανθρώπινη ζωή. Είναι να προστατευθούν οι άνθρωποι. Να προστατευθεί η ζωή των ανθρώπων όλων και του καθενός ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το ποια είναι η ηλικιακή του ηλικία του, ποια είναι η θρησκευτική του, η πολιτική του θέση ή σε όποια άλλη ομάδα ή κατηγορία ανήκει. Σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή. Όλες αυτές τις μέρες πιστεύω ότι όλοι μας, η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, ο καθένας και η καθεμιά από εμάς δίνουμε τη δική μας μάχη. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή και τη δίνουν αυτή τη μάχη με κίνδυνο για τη δική τους υγεία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν οφείλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αναφέρομαι στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που δίνουν μια μάχη τιτάνια συχνά όπως οι ίδιοι καταγγέλουν, χωρίς τα απαραίτητα εφόδια. Και με κίνδυνο για τη δική τους την υγεία και τη δική τους τη ζωή, ακριβώς όμως για να προστατεύσουν και να σώσουν άλλες ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ως αξία εξαιρετικά σημαντικό. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν σε όλους μας ένα μάθημα για την αξία του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Και νομίζω ότι και η κρίση αυτή που ζούμε μπορεί να μας οδηγήσει να εκτιμήσουμε ξανά αξίες που είχαν υποχωρήσει στο συλλογικό υποσυνείδητο της ελληνικής κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω και εμείς το έχουμε αποδείξει, δεν είναι η ώρα τώρα για να σκεφτόμαστε κομματικά ωφέλη. Δεν είναι η ώρα τώρα για παιχνίδια εντυπώσεων ή για να κάνουμε εμπόριο του δράματος. Βεβαίως όμως δεν πρέπει και να επιτρέψουμε να γίνει η ώρα τώρα η ώρα των λύκων που στην αναμπομπούλα χαίρονται, κλείνοντας τα μάτια ή και ευνοώντας συμφέροντα και ομάδες που βλέπουν την κρίση αυτή ως ευκαιρία. Η κρίση μπορεί να είναι ευκαιρία, αλλά όχι ευκαιρία για κερδοσκοπία. Όχι ευκαιρία για σχέδια παλινόρθωσης φθαρμένων πρακτικών. Η κρίση είναι ενδεχομένως μια ευκαιρία να δούμε ποιος είναι ποιος. Να δούμε ποιος στέκεται με σοβαρότητα και ευθύνη στο πλευρό των πολιτών που δοκιμάζονται. Και ποιος δοκιμάζει τις αντοχές του λαού μας αποβλέποντας σε πολιτικό, κομματικό, προσωπικό ή οικονομικό κέρδος. Η κρίση είναι επίσης ευκαιρία να δούμε πόσο πολύτιμο και αναντικατάστατο είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Κοινωνικό Κράτος. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Κοινωνικό Κράτος που τόσες επιθέσεις δέχτηκαν τα τελευταία χρόνια.
και ιδιαίτερα τα χρόνια της μεγάλης κρίσης οικονομικής. Και ίσως είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ίσως με τον πιο δυνηρό τρόπο, πού μπορεί να οδηγήσουν ορισμένες ιδεοληψίες, ιδίως όταν γίνονται πολιτική πράξη. Ιδεοληψίες που θέλουν όλα τα αγαθά και το υπέρτατο που προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, δηλαδή την υγεία. Ότι μπορούν όλα τα αγαθά και η υγεία να ρυθμίζεται από τους νόμους και τους κανόνες της αγοράς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι θα κριθούμε από τη στάση μας σε αυτή την κρίση. Και θα κριθούμε όλοι για όλα όταν έρθει η ώρα. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, κόμματα, θεσμοί, πρόσωπα, όλοι. Τώρα όμως αυτό που προέχει είναι η μάχη της ζωής και στη μάχη αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω όμως και θέλω να το πω με διάθεση ανοιχτόκαρδη σε όλους και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κύριε Πρωθυπουργέ, έχουν με το λόγο και την πράξη τους δηλώσει παρόν από την πρώτη μέρα. Διότι στην ομιλία σας κάνατε κάποιους υπαινιγμούς. Μακάρι το 1/10 αυτής της υπευθυνότητας που υποδεικνύει η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα και τα άλλα κόμματα απέναντι σε αυτή την κρίση, να το επιδεικνύατε κι εσείς όταν είστε στις θέσεις αντιπολίτευσης σε κρίσιμα θέματα, όχι τόσο κρίσιμα βεβαίως, που αφορούσαν τη δημόσια υγεία, όχι. Αλλά σε κρίσιμα εθνικά θέματα. Μακάρι. Εν διάφορη περιπτώσει, εμείς στηρίξαμε και στηρίζουμε την προσπάθεια να περιοριστεί η διάδοση του ιού με αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Θυμάμαι, επικοινώνησα και ενεθάρρυνα τον κύριο Κικίλια, τον Υπουργό Υγείας, για να ήταν στο εξωτερικό, να προχωρήσει στα περιοριστικά αυτά μέτρα που εκείνη τη στιγμή η ελληνική κοινωνία δεν πολύ καταλάβαινε τη χρησιμότητά τους ενδεχομένως. Ήταν η μέρα λίγο πριν να αποφασιστεί να κλείσουν τα σχολεία. Στηρίξαμε και στηρίζουμε την προσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών, των ανθρώπων του κρατικού μηχανισμού που συμμετέχουν στη δύσκολη αυτή μάχη. Στηρίξαμε και στηρίζουμε τους ανθρώπους του μόχθου, τους επιστήμονες, τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους, τους άνεργους, τους αγρότες, όλους όσους δηλαδή τραυματίζει η οικονομική λεπίδα της κρίσης και βρίσκονται αυτή τη στιγμή με το σήμερα θολό και το αύριο δυσίωνο. Στηρίζουμε όμως, τώρα να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν σημαίνει και ότι σιωπούμε. Δεν ασκούμε κριτική στα κακώς κείμενα, σε ολιγορίες, σε λάθη, σε αδικίες, σε ταξικές πολιτικές εύνοιας στους έχοντες. Στηρίζουμε δεν σημαίνει σιωπούμε, ιδίως όταν ακόμη και σήμερα, σχεδόν ένα μήνα μετά, ακούμε τους ανθρώπους από τα δημόσια νοσοκομεία, αυτούς που είναι στην πρώτη μάχη, τους ήρωες που λέμε συχνά με τις λευκές και πράσινες στολές, να βγάζουν κραυγή αγωνίας ότι ακόμα δεν έχουν στηριχθεί με το κατάλληλο υγειονομικό υλικό για να δώσουν αυτή τη μάχη. Δεν έχουν στηριχθεί, διότι βεβαίως οι προσλήψεις προχωρήσαν, δεν έχουν πάει ακόμα οι άνθρωποι, όλοι τουλάχιστον, να αναλάβουν εργασία. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να είμαστε εδώ, αυτό είναι η ευθύνη μας, προκειμένου να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Και στηρίζουμε βεβαίως δεν σημαίνει όταν βλέπουμε τις ίδιες ιδεοληψίες που είχαμε και στο παρελθόν να μεταφράζονται εν μέσω της κρίσης σε παροχές προς οικονομικά ισχυρές ομάδες. Ιδίως όταν ήδη ακούγονται και φωνές που μιλάνε για την ανάγκη να έχουμε το επόμενο διάστημα νέες περικοπές σε μισθούς και σε συντάξεις, θα αναφερθώ μετά στα θέματα της οικονομίας. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι τα περιοριστικά μέτρα είναι απαραίτητα. Και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να απευθυνθώ
με ευχαριστίες απέναντι στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι με μεγάλη υπευθυνότητα έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και αυτοκαταστέλουν τις δικές τους ελευθερίες. Ωστόσο, για να προστατεύσουμε τη ζωή και την υγεία όλων, δεν αρκούν τα μέτρα αυτά. Τα μέτρα αυτά μας δίνουν λίγο χρόνο, προκειμένου με ταχύτητα να καλύψουμε τα κενά. Χρόνο κερδίζουμε. Και θα συμφωνήσω μαζί σας στο ότι είπατε ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε και είναι κρίσιμος ο Απρίλης. Πράγματι, η χώρα μας βρίσκεται σε σχέση και σε σύγκριση με υπόλοιπες χώρες σε ένα σχετικά θετικό νούμερο, όσο θετικό μπορεί να είναι κανείς το νούμερο όταν συγκρίνει θανάτους και όταν μιλάμε για απώλειες ανθρώπινες ζωής. Είμαστε περίπου στις 5 ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Ωστόσο, οι επόμενες μέρες θα είναι όντως κρίσιμες και δεν γνωρίζουν οι επιστήμονες τη συμπεριφορά του ιού. Αν θα είναι ενδημική, δηλαδή αν σαν άλλους κορονοϊούς θα έχει μία μείωση της έξαρσης όταν θα ανέβει η θερμοκρασία ή όχι. Χρειάζεται λοιπόν αυτόν τον χαμένο χρόνο να τον αξιοποιήσουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα και με μοναδικό στόχο κανένας χωρίς αξιόπιστη φροντίδα υγείας μπροστά σε αυτή την πανδημία. Αυτό κατά την άποψή μας σημαίνει πρώτον επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας των υγειονομικών, αυτών που στέλνουμε στη μάχη. Εδώ δεν χωρούν ούτε αγγυλώσεις, ούτε διαπληκτισμοί, ούτε πολιτικές τοποθετήσεις, είναι προφανές. Και βεβαίως δεν χωρούν και γραφειοκρατικές αγγυλώσεις. Εδώ το μόνο που προέχει είναι η ανάγκη να προφυλάξουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι να αυξήσουμε όσο είναι δυνατόν τις διαθέσιμες δημόσιες κλίνες εντατικής θεραπείας. Και αυτό βεβαίως προϋποθέτει, πέρα από την ανάγκη να έχουμε πρόσβαση σε υλικοτεχνική υποδομή, αναπνευστήρες κτλ. Αυτό προϋποθέτει και προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Και βεβαίως προβλέπει και επίταξη κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα, με όρους δημόσιου συμφέροντος και όχι με όρους κερδοσκοπικής ληστείας. Οι ιδεολογικές μας διαφορές είναι γνωστές. Πολύ γνωστές. Εγώ σας άκουσα και σήμερα να λέτε δεν είναι κακό ότι είναι ιδιωτικό. Δεν είπε κανείς ότι είναι κακό. Κανείς δεν είπε ότι είναι κακό. Όμως τούτη την ώρα που προέχει ανθρώπινη ζωή, όλοι προστρέχουμε στο δημόσιο σύστημα. Ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης. Όλοι. Πριν από λίγους μήνες από αυτό το βήμα, είχατε συνεπείς την άποψή σας, μας ασκήσατε κριτική και διότι σπαταλήσαμε, είχατε πει πολλά για τις τοπικές μονάδες υγείας και την πρωτοβάθμια φροντίδα και μας είπατε μάλιστα ότι θα προχωρήσετε σε συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού στα δημόσια νοσοκομεία. Προσέξτε. Όλοι εκείνοι οι οποίοι θα έσπευδαν να αξιοποιήσουν δημόσιες υποδομές προκειμένου να έχουν περισσότερα κέρδη, ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες, ιδιώτες γιατροί, σήμερα πού βρίσκονται. Σήμερα όλοι αυτοί έχουν εξαφανιστεί. Σήμερα τι γίνεται. Σήμερα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν το τεστ, πληρώνοντάς το 10 φορές παραπάνω. Μάλλον, για να είμαι ακριβής, εισπράττοντας 10 φορές παραπάνω, γιατί ο ΕΟΠΗ το πληρώνει. Από ότι όταν το τεστ γίνεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, αλλά αν ομιγένετο ο ασθενής είναι φορέας, τότε αυτοί που του προσφέρουν και στο σπίτι με υπηρεσίες εξπρές το τεστ αυτό για να έχουν μεγαλύτερο κέρδος, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και ο ασθενής πηγαίνει στο δημόσιο σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αυτό το οποίο σας είπαμε από την πρώτη στιγμή ήταν πάρα πολύ απλό. Να δώσετε, να επιταχθούν
όλο το δυναμικό των ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων, ώστε να γίνει κεντρική διαχείριση. Και βεβαίως η επίταξη αυτή προφανώς θα έχει κάποια αποζημίωση. Δεν υπάρχει επίταξη χωρίς αποζημίωση. Αλλά εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι το οποίο οφείλουμε να το καταγγείλουμε. Διότι μέχρι σήμερα ο νόμος έλεγε 800 ευρώ και πήγε στο διπλάσιο, στα 1.600 η κλίνη. Και για αυτούς οι οποίοι ήταν από πριν την κρίση ιδιώτες στον χώρο της υγείας, συνεχίζουμε τα 800 ευρώ και οι άλλοι που θα μπουν τώρα, μεγάλα δηλαδή νοσηλευτικά κέντρα, ιδιωτικές μονάδες, θα έχουν διπλάσιο. Αυτό ούτε με τους νόμους της οικονομίας της αγοράς είναι λογικό. Δεν μιλάμε για καμιά σοσιαλιστική κατάσταση εδώ. Μιλάμε για τους νόμους αγοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μας, χρειάζεται να υπάρξει η επίταξη των κλινών ώστε να γίνεται κεντρική διαχείριση. Επίσης, οι προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν θα σας ασκήσει κανένας κριτική, γιατί μέσα σε ένα μήνα, ακόμα και αν έχετε αλλάξει απόψεις από όλα όσα μας λέγατε για πάρα πολλά χρόνια πριν για την αξία της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, δεν τα καταφέρατε. Αλλά προσέξτε, τα αναγκαία πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν γρήγορα. Εμείς 19.500 προσλήψεις κάναμε σε χρόνια μνημονιακά. Δεν θέλω να κάνουμε συγκρίσεις τώρα. Δεν είναι η ώρα να κάνουμε συγκρίσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές τις 2.000 προσλήψεις, εσείς τις κρίνετε επαρκείς, ολοκληρώστε τις γρήγορα. Εμείς λέμε ότι μπορεί να μην είναι επαρκείς. Γι' αυτό ζητήσαμε 4.000 και κυρίως ζητήσαμε αυτοί οι άνθρωποι που τώρα βρίσκονται μέσα στα δημόσια νοσοκομεία στην πρώτη γραμμή, με ανεπαρκή μέσα, οι επικουρικοί γιατροί και είναι συμβασιούχοι, τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους, ως, πώς να το πω, ίστατη ανταμοιβή για αυτό το οποίο κάνουν, θα πρέπει να προχωρήσουν συμβάσεις, να μονιμοποιηθούν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στη Δημόσια Υγεία. Επίσης, το θέμα των τεστ, έκανα μία αναφορά πιο πριν. Δεν είμαστε ειδικοί. Δεν είμαστε να ακούμε τους ειδικούς. Σωστά μιλάτε. Και να μην το παριστάνουμε. Να μην παριστάνουμε όλοι τους ειδικούς. Ωστόσο, ακούγοντας και διαβάζοντας παρεμβάσεις κορυφαίων επιστημόνων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λένε όλοι ότι είναι αναγκαία προφανώς τα μέτρα της καραντίνας, ας το πω έτσι, της κοινωνικής απόστασης, δεν μ' αρέσει ο όρος, αλλά ας τον χρησιμοποιήσω. Αλλά δεν αρκούνε, λένε. Χρειάζεται, ιδίως όταν θα φτάσουμε στη φάση όπου σιγά σιγά θα θέλουμε να αρχίσουμε την επανεκκίνηση της ροής, χρειάζονται μαζικά τεστ. Μαζικά τεστ. Ούτως ώστε όλα τα ύποπτα κρούσματα να υποβληθούν σε τεστ, να μην ξαναρχίσει ο κόσμος αυτός να βγαίνει έξω, εάν είναι φορέας του ιού, έστω και συμπτωματικά, και ξανακυλήσουμε. Η μέχρι τώρα εικόνα που υπάρχει είναι ότι στον τομέα αυτό έχουμε μια σημαντική υστέρηση. Και η σημαντική αυτή υστέρηση πρέπει με γοργά βήματα να αντιμετωπιστεί. Και βεβαίως για να αντιμετωπιστεί πρέπει να μην μείνουμε μονάχα σε αυτούς τους φορείς που σήμερα διεξαγάγουν τη διαδικασία, αλλά να εντάξουμε και άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα, ακόμα και ιατρικές σχολές πανεπιστημιακές, που μπορούν να το κάνουν αυτό με αρτιότητα. Αναφερθήκατε κι εσείς, πάω σε ένα άλλο κρίσιμο θέμα. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μεταξύ του μένουμε σπίτι και του νοσοκομείου, πρέπει να υπάρχει ένας ενδιάμεσος κρίκος. Και αυτός ο κρίκος είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άρα πρέπει όσο πιο γρήγορα γίνεται να ενταχθούν τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας στον σχεδιασμό, τα περιφερειακά γιατρία, οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΗ, οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί σε ένα ενιαίο δίκτυο έξω νοσοκομιακής φροντίδας των ασθενών. Που και το ΕΣΥ ήταν ανακουφίσει, αλλά και τους πολίτες ασθενείς ή όχι, στους πολίτες ασθενείς ή όχι θα προσφέρει τη σιγουριά της ιατρικής στήριξης.
Τέλος, κινητές ομάδες υγείας για κατοίκων, ιατρική παρακολούθηση ασθενών. Είχαμε δύο τραγικά περιστατικά στη χώρα. Αναφέρομαι στις περιπτώσεις συμπολιτών μας, διότι προφανώς ο ιός αυτός είναι εξαιρετικά ύπουλος και με μεγάλη ταχύτητα μπορεί να επιδεινώσει την υγεία, τον οργανισμό. Είχαμε ένα περιστατικό στην Αθήνα, στα Γλυκά Νερά, ένα στην Καστοριά. 41 χρονών γυναίκα έμεινε και πέθανε στο σπίτι αβοήθητη. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Έχουμε ευθύνη να μην επαναληφθεί. Είναι άλλο να δίνεις ό,τι μπορείς στον άνθρωπο, να τον σώσεις και να μην το καταφέρεις, και άλλο να του δώσεις συμβουλή να μείνει σπίτι και να πεθαίνει αβοήθητος. Άρα λοιπόν η πρότασή μας είναι ιδίως για άτομα που υποφέρουν από χρόνια και σοβαρά νοσήματα και μένουν σπίτι χωρίς συστηματική παρακολούθηση και φροντίδα, να υπάρξουν κινητές ομάδες υγείας για την ιατρική παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Αλλά βεβαίως αργότερα αυτές οι ομάδες μπορούν να συμβάλλουν και στο διαγνωστικό έλεγχο για τον ιό. Και τέλος, υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που είναι πιο ευάλωτοι από όλους τους υπόλοιπους. Αναφέρομαι στους φιλοξενούμενους σε γυροκομεία, ψυχιατρία, προνοιακά ιδρύματα, στους φυλακισμένους, στους άστεγους, στους τοξικοεξαρτημένους, στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, στους Ρωμά. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα για αυτές τις ομάδες, διότι δεν θα κάνει διάκριση ο ιός σε αυτές τις ομάδες. Επιτρέψτε μου τώρα, όσο χρόνο πάρω, κλέψω, κύριε Πρόεδρε, από την αρχική, το 20 λεπτό που με ευγένεια μου δώσατε, να πω και δύο λόγια για τα θέματα της οικονομίας. Ελπίζω να μην ακρηγορήσω. Κοιτάξτε, η εκτίμησή μας είναι ότι με τον ίδιο τρόπο που σπέβδουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της δημόσιας υγείας, δηλαδή προληπτικά, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να σπεύσουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της οικονομίας. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά φοβάμαι, και το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια και αίσθηση ευθύνης, ότι κινδυνεύουμε όσες θυσίες και όσους κόπους έχει κάνει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια για να βγούμε από την κρίση, να χαθούν μέσα σε λίγους μήνες. Βεβαίως εδώ δεν βρισκόμαστε σε ένα φαινόμενο μπροστά που αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι συμμετρικό και είναι παγκόσμιο. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε οι απώλειες να είναι στο δυνατόν λιγότερες και κυρίως να υπάρχει η ευκολότερη δυνατή επιστροφή, η ευκολότερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας. Και εδώ νομίζω ότι βρισκόμαστε απέναντι σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η προσέγγιση που γίνεται από πλευρά σας, το διαβάζω σε αρθρογραφία στελεχών σας, το ακούω, η προσέγγιση είναι ότι δεν πρέπει τώρα εμπροστοβαρός και οριζόντια να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, γιατί θα έρθει η στιγμή της ανάκαμψης και θα υπάρχουν και τότε ανάγκες και πρέπει τότε να έρθουμε, όποιο διαθέσιμο ποσό υπάρχει, να αντιμετωπιστεί εκείνη την ώρα με ενίσχυση ρευστότητα της αγοράς. Πιστεύω ότι είναι λάθος. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σταϊκούρα, μια υπερβολή στο λόγο μου, θα έλεγα ότι αυτό προσυδειάζει στη λογική της ανοσίας αγέλης, που αφορά βέβαια τους επιδημιολόγους και όχι τους οικονομολόγους. Αλλά τι θέλω να πω. Τι λέει η ανοσία αγέλης? Λέει δηλαδή ότι ένα ποσοστό μεγάλο θα μολυνθεί, ας μολυνθεί, αυτοί που δεν είναι ισχυροί, οι ανίσχυροι, οι μεσαίοι και οι ανίσχυροι θα μολυνθούν ενώ σε επίπεδο αντοχής οργανισμού, αλλά θα αποκτήσουν ανοσία ώστε κάποια στιγμή οι δυνατοί να είναι προφυλαγμένοι. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα νοσήσουν μπορεί να μην επιβιώσουν. Έτσι και στην οικονομία τώρα. Αν κατά τη διάρκεια αυτών των 2-3, ας ελπίσουμε να μην είναι παραπάνω μηνών, κλείσουν επιχειρήσεις. Οι μικρές και οι μεσαίες θα κλείσουν. Οι πιο δυνατές μπορεί να αντέξουν. Μπορεί. Μπορεί. Και κάποιες δυνατές ίσως να μην αντέξουν. Αν λοιπόν αυτές κλείσουν, μετά δεν θα μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν.
Και άρα μετά τι, ό,τι περισσεύει για να ενισχύσουμε αυτούς που άντεξαν, αυτούς που απέδειξαν αντοχές και είχαν οικονομικές δυνατότητες να σταθούν ώστε να τους ενισχύσουμε με ρευστότητα. Αυτό, κατά την άποψή μου, επειδή δεν μπορεί να είναι μια τυχαία αντιμετώπιση, ένα σχέδιο, ελπίζω να μην είναι δικό σας, αλλά αν είναι, σας ζητώ να αλλάξετε στρατηγική, είναι ένα σχέδιο βαθιάς αναδιάρθρωσης για την ελληνική οικονομία. Βαθιάς αναδιάρθρωσης με μόνους κερδισμένους, αυτούς οι οποίοι κερδίσανε και τα χρόνια της κρίσης το 2010 και μετά, τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι με δεδομένες φυσικά τις δημοσιονομικές δυνατότητες, εντάξει, τις γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αλλά γνωρίζω και ότι όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε μια μεγάλη συζήτηση. Ευτυχώς έχετε πάρει τη σωστή πλευρά στην αντιπαράθεση. Και το λέω ευτυχώς, διότι οι απόψεις αυτές δεν είναι ποτέ δικές σας, για το ευρωομόλογο, για παράδειγμα. Ευτυχώς έχετε πάρει τη σωστή πλευρά. Και ξέρετε, έχω τη μεγαθυμία να το λέω όταν κάνετε κάτι σωστό. Όπως για παράδειγμα, γελάω ο κ. Βελόπουλος, έχω τη μεγαθυμία να σας πω ότι σωστά στείλατε συγχαρητήρια στη Βόρεια Μακεδονία που μπήκε στο ΝΑΤΟ χάρη στις δικές μας προσπάθειες και ξεκινάει και η ενταξιακή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα λέγατε πριν, δεν έχει σημασία. Σωστά κάνετε τώρα. Σωστά λοιπόν τώρα τάσσεστε υπέρ νέων εργαλείων για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε ποιο τέλος θα έχει αυτή η διένεξη. Πολύ φοβάμαι όμως ότι μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά, και ας ελπίσουμε να μην βγω αληθινός, σε μια κρίση που θα αφορά την ίδια την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν είμαστε εξαίρεση. Δεν είμαστε εξαίρεση. Το 2010 ήμασταν η εξαίρεση που προκαλούσε την κρίση, μαζί με τα pigs που λέγανε. Με την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία. Τώρα είναι συμμετρική και για όλους η ύφεση αυτή. Συνεπώς, και φυσικά έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Και ότι η χώρα δεν μπήκε σε επιστοληψική γραμμή στήριξη, όπως μας ζητούσε ο κ. Τουρνάρας τότε και φλερτάρατε κι εσείς με αυτή την ιδέα. Διότι αν είχαμε μπει σε επιστοληψική γραμμή στήριξη, το μνημόνιο θα ήταν η μοναδική εξέλιξη. Και έχει η χώρα και ένα σημαντικό μαξιλάρι ασφάλειας ύψους 35-37 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να μας εξασφαλίσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε τις ανάγκες μας μετά από αυτή την κρίση. Άρα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, εγώ αυτό που σας ζητώ να κάνετε είναι να κάνουμε ακριβώς ό,τι κάνουν και οι άλλοι στην Ευρώπη. Και όχι λιγότερα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δώσατε το παράδειγμα της Δανίας. Εγώ όμως θα μπορούσα να σας πολύ επιγραμματικά να συγκρίνω τα ποσά τα οποία έχουν ήδη πάρει απόφαση σε σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δαπανίσουν σε εγγυήσεις αλλά και σε δημοσιονομικές παρεμβάσεις, που είναι πολύ πολύ περισσότερα πολλαπλάσια από αυτά που έχετε ήδη αποφασίσει. Ήδη η Γερμανία, που φυσικά η Γερμανία είναι πολύ απλόχερη στο εσωτερικό της. Στο εσωτερικό της λειτουργεί με λογική Keynes, αλλά για όλους τους υπόλοιπους είναι με λογική Friedman. Στο εσωτερικό της στη Γερμανία έχουμε 15% του ΑΕΠ, δαπάνες. 10% εγγυήσεις, 5% δημοσιονομική παρέμβαση. Στην Ισπανία και την Ιταλία έχουμε 20%. Στην Γαλλία 12%. Και όταν βλέπουμε στην Ισπανία και την Ιταλία να έχουν τόσο μεγάλες δαπάνες, αυτό έχει μια μεγάλη σημασία και μια μεγάλη αξία. Γιατί? Διότι η Ελλάδα πια δεν είναι συστημικός κίνδυνος για την Ευρώπη. Θα με διαψεύσετε, αν είναι να με διαψεύσετε θα σας ακούσω με προσοχή, αν δεν είναι αυτές οι δαπάνες. Αυτές είναι οι δαπάνες. Είναι προφανώς, συμπεριλαμβάνουμε και τις εγκυοδοτήσεις και τις δημόσιες παρεμβάσεις, τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Και τα δύο. Ναι, εντάξει, 5% το έπινε η δημοσιονομική παρέμβαση στη Γερμανία. 5% του ΑΕΠ είναι η δημοσιονομική παρέμβαση στη Γερμανία.
Θέλετε να σας πω αναλυτικά. Στη Γερμανία έχουμε ένα σχέδιο 356 δισεκατομμυρίων δανεισμού επιχειρήσεων, 10% του ΑΕΠ, 156 δισεκατομμύρια συμπληρωματικό προϋπολογισμό, που περιλαμβάνει 50 δισεκατομμύρια για στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, δημιουργία ειδικού ταμείου σταθερότητας που σχεδιάζεται να παράσχει 100 δισεκατομμύρια για κρατική αγορά μετοχών σε πληττόμενες επιχειρήσεις, 400 δισεκατομμύρια σε εγγυήσεις διαγραφές χρεών επιχειρήσεων, 100 δισεκατομμύρια δάνειο προς την Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW, που παρέχει δάνεια ανεφόρου σε πληττόμενες επιχειρήσεις. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Αλλά με βγάλετε από τον ερμό της σκέψης μου. Έλεγα λοιπόν, και αυτή είναι η κατακλείδα όλων όσων θέλω να πω, ότι αν η Ισπανία και η Ιταλία, η Ιταλία δεν έχει το χρέος που έχουμε εμείς σε ποσοστό του ΑΕΠ. Αλλά για δείτε σε απόλυτο νούμερο ποιο είναι. Αν υπάρχει σήμερα ένας συστημικός κίνδυνος σοβαρός για την Ευρωζώνη, αυτή είναι η Ιταλία. Το χρέος είναι στο 130%. Με αυτές τις παρεμβάσεις προφανώς θα γίνει πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι ας αξιοποιήσουμε αυτή την κρίση στο οικονομικό πεδίο ως ευκαιρία, ώστε να κάνουμε αυτό που πρέπει έγκαιρα για να είναι μικρότερο το κόστος αργότερα και να ενταχθούμε όλοι μαζί στην ομάδα διεκδίκησης, στο μέτωπο διεκδίκησης σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, μαζί με την Ιταλία, μαζί με την Ισπανία, μαζί με την Πορτογαλία και με τη Γαλλία, η οποία αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί πια η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα στρατόπεδο πειθαρχίας που αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας τι θα κάνουν οι Γερμανοί, στο εσωτερικό τους να σπαταλάνε, αλλά για τους άλλους να λένε περάστε από το ταμείο να σας βάλουμε κοστούμι, να σας κόψουμε κοστούμι. Σε αυτό λοιπόν το μέτωπο να διεκδικήσουμε την προοπτική της ενωμένης Ευρώπης, έτσι όπως πρέπει να την οραματίζονται οι λαοί της, με αλληλεγγύη. Αλλά μέχρι τότε δαπανίστε. Γιατί αν δεν δαπανίσετε, ένα μεγάλο πακέτο στήριξης της οικονομίας και των επιχειρήσεων και κυρίως στήριξης των θέσεων εργασίας, που είναι απόλυτα λάθος η λογική σας να πηγαίνετε στη λογική της αναστολής εργασίας και όχι προστασίας της εργασίας. Αν λέτε στους επιχειρηματίες, εντάξει, αναστείλετε τις συμβάσεις και εμείς θα δείξουμε ένα επίδομα. Και το επίδομα αυτό, με συγχωρείτε, 800 ευρώ είναι 45 μέρες. Στο μήνα πάνω είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό, είναι 533. Και επίσης λάθος η αντίληψή σας για τους επιστήμονες και τους μικρομεσαίους και τους επαγγελματίες, που είχατε κάνει και σημεία προεκλογικά, τα 600 ευρώ, 300 και 300 τα vouchers, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Πρώτα απ' όλα, διότι είναι ένα μήνυμα για το πώς υλοποιούμε προγράμματα κατάρτισης. Fake προγράμματα. Λέμε ότι όλοι οι επιστήμονες είναι ακατάρτιστοι και δεν ξέρουν υπολογιστές και φτιάχνουμε ψεύτικα προγράμματα, εν γνώση όλων προφανώς, για να πάρουν 300 ευρώ. Και τους υποτιμούμε και τους βάζουμε και, σε μια λογική ότι τα προγράμματα αυτά πρέπει να γίνονται με πλαστό τρόπο. Έχουν δίκιο οι επιστήμονες, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησα μαζί τους και με τους δικηγόρους και με τους μηχανικούς. Έχουν δίκιο να είναι αγανακτισμένοι με αυτή τη συμπεριφορά. Και τέλος, μιλήσατε και σωστά για τον ηθικό κίνδυνο. Δεν υπάρχει ηθικός κίνδυνος. Συμφωνούμε απόλυτα. Να το πείτε αυτό όμως και στους Έλληνες τραπεζίτες, μπας και ανοίξουν την κάνουλα και χρηματοδοτήσουν καμιά επιχείρηση και να προχωρήσετε άμεσα, εφόσον δεν υπάρχει ηθικός κίνδυνος, σε παράταση, τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου, της απόφασής σας για άρση προστασίας πρώτης κατοικίας. Εφόσον δεν υπάρχει ηθικός κίνδυνος στην ώρα της κρίσης, δεν υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Γιατί λοιπόν αυτό το αφήνετε και δεν το εξαγγέλλετε. Σας ευχαριστώ.